Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων για την τροπολογία που εντάχθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο και ψηφίστηκε την Παρασκευή στη Βουλή με την επωνυμία Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων. Με την τροπολογία αυτή, οι υπηρεσίε των δικαστηρίων Χανίων θα μπορέσουν να στεγαστούν στι πρώην δικαστικέ φυλακέ στην Οδό Γιαμπουδάκη, όπω το εφετείο, το πρωτοδικείο και το ειρηνοδικείο Χανίων. Εκεί είναι ένα χώρο ο οποίο θα υπηρετήσει τα δικαστήρια τα οποία δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και έτσι με τη χρήση αυτών των χώρων θα αναπνεύσει η λειτουργία των δικαστηρίων. Με το πέρασμα των δικαστικών φυλακών από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα πρέπει τώρα να βρεθεί η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή τους και τη διαμόρφωσή τους σε χώρους κατάλληλους για την απονομή της δικαιοσύνης αλλά και για τη φύλαξη του Αρχείου των Δικαστηρίων, καθώς ο χώρος είναι 1650 τετραγωνικά μέτρα. Οι χώροι αυτοί είναι επαρκείς για να χρησιμοποιηθούν για την αρχιοθέτηση φακέλων οι οποίοι είναι στους διαδρόμους, είναι στους δρόμους. Ο Δικηγορικός Σύλλογος όπως ξέρετε και έχουμε πει κάθε παράληψη επανάληψη νοικιάζει ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικά και το πληρώνει για να φυλάσσονται τα αρχεία των δικαστηρίων, δηλαδή του δημοσίου δουλειά υπηρετεί και κάνει και όλα αυτά θα λειτουργήσουν στο το νέο χτίριο των δικαστικών φυλακών το οποίο είναι εύκολο να, χρησιμο, να, ανασκευαστεί. Στην τελευταία επίσκεψη του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσιρόπουλου στα Χανιά είχε ο ίδιος δεσμευτεί για εξέβρεση της χρηματοδότησης είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων. Το οποίο είναι ένα ταμείο που έχει ιδρυθεί με τον νόμο για τη συντήρηση των κτηρίων ο δικηγορικό σύλλογο μαζεύει από τα μεγαρόσημα περίπου 500 με 600 χρόνο και τα στέλνει στο ταμείο και το ταμείο αυτό έχει χρήματα να χρηματοδοτήσει άμεσα αυτό το κτίριο. Να θυμίσουμε ότι το κτίριο εκενώθηκε το 2013 καθώ είχε προηγηθεί η μεταφορά των κρατουμένων στην Αγιά και έκτοτε Πρόκειται για ιστορικό κτίριο που πρέπει να διασωθεί, υπογράμισε ο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.